Καλησπέρα σας. Με την σημερινή εκπομπή της προσωπογραφίας του Προέδρου του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Πρόοδου, Χαρή Λαουφλωράκη, αρχίζει η προβολή της σειράς «Η προσωπογραφία ενός ηγέτη». Μεθαύριο, Τετάρτη, την ίδια ώρα, θα μεταδοθεί η εκπομπή για τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Παπανδρέου, και την Παρασκευή για τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Μητσοτάκη. Με την έναρξη της παραγωγής αυτών των εκπομπών, είχε αποφασιστεί να ακολουθήσει ζωντανή συζήτηση στο στούντιο με τους πολιτικούς ηγέτες αμέσως μετά την προβολή της κάθε εκπομπής. Ακολούθησαν οι συνεδριάσεις της Διακομματικής Επιτροπής, οι οποίες ανέρεσαν αυτή την απόφαση, αφού τελικά συμφωνήθηκε να γίνουν δύο γύροι συνεντεύξεων με τους πολιτικούς αρχηγούς. Ο ένας γύρος έχει ήδη μεταδοθεί από την ΕΤ2 και ο δεύτερος γύρος θα αρχίσει σε λίγες μέρες από την ΕΤ1. Οι εκπομπές αυτές έχουν στόχο την προβολή της ζωής και της προσωπικότητας των ηγετών των τριών μεγάλων σχηματισμών της πολιτικής ζωής. Δεν είναι μια ενδελεχής δημοσιογραφική έρευνα, αλλά ένα είδος αυτοβιογραφίας, αφού οι ηγέτες μιλούν οι ίδιοι για τις χαρακτηριστικότερες στιγμές της ζωής τους, καθώς και άνθρωποι που έζησαν κοντά τους. Οι συζητήσεις που έγιναν μαζί τους δεν είναι στεγνές δημοσιογραφικές συνεντεύξεις, αλλά μια ζεστή, φιλική θα έλεγα, εξομολόγηση που αποκαλύπτει πτυχές της προσωπικότητάς τους, τις οποίες δεν γνωρίζουμε. Η προσθήκη ντοκουμέντων, φωτογραφιών, φιλμ κτλ. Προσδίδει, πέραν των εξομολογήσεων των ηγετών, μια ιστορικής αξίας καταγραφή της πολιτικής μας ζωής των τελευταίων δεκαετιών. Η προσπάθειά μας να συζητήσουμε με τους πολιτικούς ηγέτες, κάνοντας μια ανθρώπινη προσέγγιση πέραν της πολιτικής, δεν θα έλεγα ότι στεύθηκε με επιτυχία, αφού η πολιτική είναι αυτή η ίδια η ζωή τους. Τα γυρίσματα έγιναν στους οικείους χώρους των πολιτικών, στο σπίτι, στο γραφείο και αλλού, και η πληρότητα του υλικού αυτού έχει άμεση σχέση με την πολύ δύσκολη από πλευράς χρόνου προεκλογική περίοδο και κυρίως έχει σχέση με την βοήθεια που μας παρασχέθηκε από τον κάθε ηγέτη και το επιτελείο του. Στην σημερινή προσωπογραφία του Χαρή Λαουφλωράκη θα παρακολουθήσετε την άλλη πλευρά της προσωπικότητάς του, τις σκέψεις του, τα συναισθήματά του, τα χρόνια της φυλακής και της εξορίας, το πώς διαμορφώθηκε η πολιτική του σκέψη, το τι ένιωθε συνεργαζόμενος με τους παραδοσιακούς πολιτικούς του αντιπάλους. Το όραμά του για τον αυριανό κόσμο. Τα γυρίσματα έγιναν στο σπίτι του, στο Χαλάνδρι, στο γραφείο του, στον Περισσό, στον Συνασπισμό και αλλού. Εσείς θα κρίνετε τι καταφέραμε. Εμείς πάντως προσπαθήσαμε. Μετά από όλη αυτή την πολυκύμαντη ζωή, έτσι, την ταραχώδη ζωή που έχετε περάσει, αναλογιζόμενος τη ζωή σας, έτσι κάνοντας ένα μικρό απολογισμό, πού καταλήγετε, λέτε? Ούτε μια κριτική ιστορική έρευνα. Αφήσαμε τους πολιτικούς ηγέτες να αυτοβιογραφηθούν, σεβαστήκαμε τις προσωπικές τους καταγραφές και ο ρόλος του δημοσιογράφου, σας ομολογώ αρκετά έως πολύ κοπιαστικός, ήταν αυτός του διάμεσου, το οποίο θα ζέστενε τους πολιτικούς ηγέτες έτσι που να γίνει διαπερατό το κέλυφος που πάντα καλύπτει τα είδωλα. Και εδώ είχαμε να κάνουμε πραγματικά με είδωλα. Οι εκπομπές είναι μια παραγωγή που έγινε με πρωτοβουλία αποκλειστικά της Διεύθυνσης Ειδήσεων του πρώτου καναλιού. Θα ακούσετε πράγματα που σας είναι γνωστά. Όπως για παράδειγμα ότι είχαμε εκλογές τον Ιούνιο. Αυτό γιατί δεν θεωρήσαμε τίποτα αυτονόητο, ξεχάσαμε ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, με την επιδίωξη να μπορούν οι εκπομπές αυτές να προβληθούν και μετά από χρόνια ως ιστορικά ντοκουμέντα. Στην σημερινή εκπομπή για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Παπανδρέου, περιλαμβάνονται οπτικά ντοκουμέντα τα οποία προβάλλονται για πρώτη φορά, αλλά και ηχητικά. Είναι αποσπάσματα ομιλίας του Ανδρέα Παπανδρέου στην Αχαΐα το 1965
και συνέντευξής του στον Παύλο Μπακογιάννη το 1972 στην Deutsche Welle. Ευχαριστούμε θερμά για την βοήθεια και την προσφορά σπάνιου οπτικού υλικού τους Μαργαρίτα και Νίκο Παπανδρέου, Αγγέλα Κοκόλα και Τηλέμαχο Χιτήρη. Μην ξεχνάτε ότι μεθαύριο Παρασκευή την ίδια ώρα θα μεταδοθεί η προσωπογραφία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Θέλω να σας πω ότι ξέρουμε πως η ιστορία του άμεσου χτες δεν γράφτηκε ακόμα. Εμείς αποπειραθήκαμε να βάλουμε απλά ένα πετραδάκι στο οικοδόμημα της πολιτικής ιστορίας του τόπου. Από μένα και όλους τους συντελεστές αυτής της εκπομπής, καλό σας βράδυ. Προβλήματα και σήμερα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες από τους θυελλώδεις ανέμους που εξακολουθούν να πνέουν στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ανήκει στις αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στις 10 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχτηκε τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος δήλωσε ότι κατέθεσε στον κύριο Σαρτζετάκη υπόμνημα